Το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε στην πλατεία Ειρήνης εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη της Κομωτινής χθες 9 Μαΐου το πρωί και πέραν των νέων που συμμετείχαν δεν έλειπαν και μαθητές της Κομωτινής. Πιο συγκεκριμένα υπήρχαν έργα μαθητών του Μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου Τζελάλ Μπαγιάρ το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα έργα των μαθητών του Μειωνοτικού Γυμνασίου Λυκείου είχαν να κάνουν με διάφορε αξίες και αρχέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιορτάζουμε ουσιαστικά την ευημερία, την ενότητα και την ειρήνη στους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακήρυξη Σουμάν υπήρξε η αφετηρία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής ένωση το 1950. Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης φέτος αποφάσισαν αυτήν την ημέρα να την αφιερώσουν στον Ουκρανικό λαό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη είναι από τις πιο σημαντικές αξίες της Ένωσης. Δήλωσε σχετικά η Ιράκλια Γκατζίνη, στέλεχος του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρούσα ήταν και η Διευθύντρια τη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ροδόπης, η κυρία Μέρικο Μίδου η ημέρα της Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου για την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί μάλιστα την επέτειο της ιστορικής διακήρυξης Σουμάν με την οποία ο Ρομπέρ Σουμάν διατύπωσε την πρότασή του για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη και η πρότασή του θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.